Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 9 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Πάω και 24. Εδώ κανονικά. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Και σήμερα για να δούμε όλα όσα υπάρχουν στην ασπρόμαυρη επικαιρότητα και στα του ποδοσφαίρου και στα του μπάσκετ που σήμερα είναι λίγο παραπάνω στο προσκήνιο λόγω της συνέντευξης τύπου που δόθηκε από την νέα διοίκηση και υπόθηκαν αρκετά και ενδιαφέροντα. Θα πούμε αρκετά γι' αυτό σήμερα. Φυσικά πάντα, όπως είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι στο προσκήνιο. Πάντα αυτές τις μέρες μπροστά μας το παιχνίδι το οποίο έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το επόμενο ορόσημο για την καινούργια αυτή σεζόν. Και αναφέρομαι στο μάτς με την Μπεσίκτας, με την Μπενφίκα. Θα το κάνουμε πάρα πολλές φορές αυτό το λάθος. Είναι δεδομένο. Ήδη το έχουμε κάνει σίγουρα 10-15 αριά και όσο προχωράμε και αναφερόμαστε στην Μπενφίκα, θα την μπερδεύουμε με την Μπεσίκτας. Τι να κάνουμε. Έτσι πάει. Ταιριάζουν πολύ τα ονόματα των δύο. Δεν ξέρω αν ταιριάζουν και αγωνιστικά. Δύσκολο μου φαίνεται. Η Μπενφίκα είναι σαφώς πιο δύσκολη. Αλλά okay, θα το δούμε αυτό όταν έρθει αυτή η ώρα του αγώνα που δεν είναι πολύ μακριά όσο νομίζουμε. Το είδαμε και με τους Τούρκους να γίνεται. Το γεγονός ότι υπάρχουν έτσι παιχνίδια τα οποία μπορεί να το βλέπουμε εμείς να είναι 2 εβδομάδες μπροστά, αλλά μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται το παιχνίδι έρχεται. Έτσι και έρχεται λίγο πιο χαλαρά τώρα τα πράγματα, στη λογική ότι και από την ομάδα υπάρχουν κάποιες απουσίες αυτό το διάστημα λόγω και των εθνικών ομάδων που έχουν αγωνιστική δράση αυτές τις ημέρες. Μην βλέπετε που δεν έχει ξεκινήσει και δεν έχουν ξεκινήσει και όλα τα πρωταθλήματα. Το καλεντάρι των εθνικών ομάδων παραμένει το ίδιο. Αν είμαστε σε μια νορμάλ κατάσταση, θα έχει ξεκινήσει και το δικό μας το πρωτάθλημα εκεί γύρω στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Και τώρα θα έχει την πρώτη διακοπή όπως συνηθίζεται, αλλά έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα φέτος το πρωτάθλημα ξεκινάει πιο αργά, τουλάχιστον δεν θα ξεκινήσει ακόμη πιο αργά από ό,τι αρχικά αναμενόταν με τη σημερινή απόφαση. Δεν θα πάει το πρωτάθλημα στις 19, θα ξεκινήσει στις 12 κανονικά χωρίς παιχνίδι για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που θα παίξουν τον τελικό. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό, να πάει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Μπενφίκα έχοντας προετοιμαστεί για παιχνίδι πρωταθλήματος. Τώρα ποιο θα είναι δεν ξέρουμε, θα μάθουμε, αν θυμάμαι καλά, την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση, έτσι, και θα έχουμε μια πρώτη εικόνα και για το πρόγραμμα και ποιος θα είναι η πρωταγωνιστική, αλλά καλό είναι, νομίζω εγώ, να υπάρχει έτσι και άλλο παιχνίδι μπροστά, δηλαδή να μην παίξει ο ΠΑΟΚ ένα φιλικό με πολλές απουσίες 5 Σεπτεμβρίου και μετά να πάει να παίξει με την Μπενφίκα μετά από 10 μέρες. Καλό είναι να έχει και ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, όποιο και αν είναι αυτό. Έτσι, είτε είναι κάποιο ντέρμπι που συνηθίζει τα τελευταία χρόνια να μην βγαίνει πρώτες αγωνιστικές, είτε είναι ένας πιο βατός αντίπαλος. Φυσικά και κοιτάμε πάντα τι κάνουν και οι Πορτογάλοι. Ξέρω ότι πολλούς από εσάς δεν σας αρέσει να αναφερόμαστε, αλλά παίζει ρόλο. Και νομίζω το καταλάβαμε πολύ καλά με την Μπεσίκτας. Ότι φυσικά και σε ενδιαφέρει το τι κάνει ο αντίπαλος, φυσικά και σε ενδιαφέρει σε τι φάση βρίσκεται, φυσικά και σε ενδιαφέρει τι μεταγραφικές κινήσεις κάνει, αν έχει κάνει και αν αυτές που είναι να συνεχίσει να τις κάνει, αν θα είναι στο παιχνίδι διαθέσιμη. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Έτσι. Η Μπενφίκα συνεχίζεται να ψάχνει επιθετικό. Αναφερθήκαμε χθες από τον Ντάρουιν Νούνιες, που είναι μια πολύ 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 ενδιαφέρουσα περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ίσως ακόμα και πιο μετά, αν το πάρει η Μπενφίκα, για το ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. 21χρονος Ουρουγουανός επιθετικός από την Αλμερία έρχεται. Έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία ο συγκεκριμένος. Και όπως για να το κάνουμε, όταν μιλάμε και για έναν αντίπαλο του επίπεδου της Μπενφίκα, που είναι ομάδα έτσι, με έτσι και αλλιώς μεγαλύτερη ποιότητα, έτσι και ένα μεγαλύτερο brand name και ένας πολύ μεγάλος σύλλογος. Όλα αυτά λοιπόν και όλα τα γύρω-γύρω φυσικά και παίζουν ρόλο. Φυσικά και απασχολούν, φυσικά και ενδιαφέρον το πώς έτσι θα είναι όταν θα έρθει η ώρα του αγώνα. Που ξαναλέω, δεν είναι πολύ μακριά. Έτσι, ο αγώνας αυτός πλησιάζει και μέχρι να το σκεφτούμε και πάρα πολύ θα έχει έρθει το παιχνίδι εκείνο.
Φυσικά ο ΠΑΟΚ, είπαμε, είναι σε μια διαδικασία προπονήσεων τώρα με απουσίες. Έτσι είναι οι διεθνείς που λείπουν. Ο Πέλγας, ο Λιμιός, ο Πασχαλάκης, ο Τζόλης, ο Μιχαηλίδης, ο Ίγκασον. Κάποιοι ακόμα νεαροί. Ο Τσιγκάρας είναι 9 παίκτες, αν θυμάμαι καλά. Ο Γιαννούλης, επίσης, που δεν είπα. Παίκτες που ουσιαστικά όχι δημιουργούν πρόβλημα με την απουσία τους, απλά είναι καμιά δεκαριά παίκτες, έτσι. Είναι πολύ λιγότεροι στην προπόνηση. Πάω, θα παίξει το φιλικό με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο 2,5 ευρώ το φιλικάκι. Το λέγαμε χθες με το Στέργιο, πόσο θα, αν θα είναι δωρεάν ή αν θα πληρώνεις, και θα είναι στην τιμή των 2,5 ευρώ για όποιον θέλει το απόγευμα του Σαββάτου να δει το παιχνίδι, το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στην Καλλιθέα, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, μέσω του ΠΑΟ TV, έτσι, με 2,5 ευρώ θα μπορέσει να το δει, να το παρακολουθήσει. Οπότε στο πλαίσιο αυτό, okay, η προετοιμασία ναι μεν συνεχίζεται, αλλά σημαντικό, όλοι οι διεθνείς οι οποίοι θα έχουν αγωνιστική δράση αυτές τις ημέρες να επιστρέψουν την άλλη εβδομάδα κανονικά και να μην έχουν κανένα πρόβλημα, έτσι, γιατί και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι και βασικοί, και από εκεί και πέρα πια από τη στιγμή που θα επιστρέψουν και οι διεθνείς, να πάμε στη τελική ευθεία και για τη σέντρα στο πρωτάθλημα, αφού αποφασίστηκε σήμερα να γίνει κανονικά στις 12 Σεπτεμβρίου η σέντρα και να μην πάει πίσω λόγω της αλλαγής στον τελικό κυπέλλο, ο οποίος δεν θα γίνει ούτε στη Ριζούπολη. Να γίνει στο Πατασσαλικό από ό,τι βλέπω. Και αυτό το ενδιαφέρον με αυτό το απίστευτο τελικό, που πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει μεγαλύτερη ταλαιπωρία για να γίνει ένα παιχνίδι όλα αυτά τα χρόνια. Και άλλες φορές με τελικούς γίνεται κουβέντα για την έδρα, όχι, θα έχει κόσμο, να τα βλέπω και με τον Πάκο τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά το φετινό πραγματικά είναι κάτι επανάληπτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και είναι και μέσα μπλεγμένοι και διάφοροι άλλοι φορείς, πέρα από την αστυνομία, όχι η περιφέρεια Αττικής και όλα αυτά. Δηλαδή είναι μια φασαρία φοβερή για ένα παιχνίδι το οποίο έχει γίνει όχι γιοφύρι της Άρτας. Τι να πω, δηλαδή μετρό Θεσσαλονίκης. Πραγματικά. Τόση ταλαιπωρία για έναν τελικό. Που, οκ, okay, έκατσε πάνω στην πανδημία, εντάξει, και άλλα πράγματα κάθισαν πάνω στην πανδημία και είτε αναβλήθηκαν και λίγο πιο μετά, είτε ματαιώθηκαν. Αλλά η συγκεκριμένη αναβολή πια, εντάξει, δηλαδή έχει καταντήσει ανέκδοτο το όλο σκηνικό. Οπότε λοιπόν, στη λογική ότι θα έχει και παιχνίδι στις 12 του μήνα, στον Πανθεσσαλικό να γίνει τελικός, επίσημο, δεν έχει να αλλάξει κάτι. Οπότε είπαμε, αυτό το διάστημα θα είναι και αυτό το φιλικό το Σάββατο με αρκετές απουσίες. Καλό είναι θα γίνει φιλικό πάντως. Έτσι, καλό είναι οι παίκτες να μην έχουν μεγάλο διάστημα χωρίς παιχνίδια. Δεν γινόταν και ο Πάκος να έχει παίξει ένα μάτς, ξέρω εγώ, 20. Πόσο ήτανε, 25 Αυγούστου, και μετά το επόμενο να είναι 12 Σεπτεμβρίου, όπως αποφασίστηκε σήμερα, ή 15. Έτσι, και αυτό που παίζει στις 15 να είναι και πολύ σημαντικό. Καλό είναι λοιπόν να θα υπάρξει λίγο αγωνιστική δράση και ίσως να παίξουν και παίκτες που θεωρητικά τουλάχιστον είναι πιο πίσω όσον αφορά την δεκάδα σε αυτό το φιλικό με τον Παναθηναϊκό. Και να δούμε από εκεί και πέρα πώς θα συνεχιστεί η προετοιμασία ενόψη Μπενφίκα, και να βλέπουμε πάντα τι κάνουν και οι Πορτογάλοι, πού κινούνται, τι συμβαίνει ακριβώς με τις μεταγραφές που κάνουν. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το βράδυ έχει φιλικό η Μπενφίκα, σε μία ώρα περίπου είναι η σέντρα. Φιλικό με την Μπράγκα. Η Μπενφίκα, η οποία συνεχίζει μια σειρά φιλικών, γιατί η δική τους σέντρα στο πρωτάθλημα είναι εκεί στις 19-20 Σεπτεμβρίου στην Πορτογαλία. Οπότε και για την Μπενφίκα ένα διάστημα που είναι σε φάση προετοιμασίας. Νομίζω ότι είναι πιο πίσω από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είχε να προετοιμαστεί γρήγορα εν ώψη Μπεσίκτας, ίσως και ένα μικρό πλεονέκτημα. Θα φανεί βέβαια αυτό, το αν και κατά πόσο μπορεί να είναι πλεονέκτημα. Αν μπορεί τέλος πάντων η, ας το πούμε, καλύτερη ετοιμότητα να μειώσει την απόσταση την ποιοτική που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αλλά είναι ένα στοιχείο που έχει το ενδιαφέρον του. Πιθανολογώ ότι η Μπενφίκα θα μαζεύτηκε πιο αργά από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω να ξεκίνησε η προετοιμασία 20 Ιουλίου. Μου φαίνεται απίθανο. Προφανώς έχει μαζευτεί πιο αργά. Και αυτοί προφανώς αυτό το διάστημα
με τις εθνικές ομάδες θα έχει κάποιες έτσι απουσίες. Γενικά πάντως όσον αφορά την Μπενφίκα, το ενδιαφέρον έχει στραφεί καθαρά στο μεταγραφικό, γιατί όπως λέγαμε και εξηγούσαμε και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στο παιχνίδι θα το παίρνουμε και σαν κλίμα και από αυτούς περισσότερο, είναι ότι μετά από όσα γίνανε στο τέλος της περσινής σεζόν και με τον τρόπο με τον οποίο η Μπενφίκα έχασε το πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα που πριν την πανδημία, πριν τη διακοπή μάλλον για την πανδημία, θεωρούταν από όλους δικό της, γιατί είχε μια μεγάλη απόσταση από την Πόρτο. Ο τρόπος με τον οποίο έχασε εκείνο το πρωτάθλημα και οι αλλαγές που έκανε και στον πάγκο της με την επιστροφή του Ζεσούς και γενικά με τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι τώρα, που έχει δαπανίσει κάπου 119 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, καλό ποσό είναι για μεταγραφές. Έτσι, και συνεχίζει να είναι στην αγορά γιατί ψάχνει και ένα ακόμη θετικό. Θα δούμε αν θα είναι ο Ντάργουιν Νούνιες, που από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι. Ναι, μεν θα δώσει αρκετά χρήματα, αλλά δεν είναι στη λογική ότι έχετε και είναι αυτός βασικός, ας πούμε, για παράδειγμα, και οι άλλοι από πίσω. Μπορεί να πάρει και άλλο επιθετικό και πιο έμπειρο. Το λέω γιατί είχε ψαχθεί και με την υπόθεση του Καβάνη η Μπενφίκα το προηγούμενο διάστημα, παρότι δεν τη κάθισε τότε. Οπότε λοιπόν όλα αυτά φυσικά και απασχολητικά το κομμάτι το μεταγραφικό. Αν και νομίζω ότι όσο περνάνε οι μέρες, δεν ξέρω αν γίνει κάποια κίνηση από την Μπενφίκα, αν θα παίξει κάποιο ρόλο στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι με το ένα παιχνίδι δεν υπάρχει και ο επαναληπτικός που είναι μια εβδομάδα μετά. Δηλαδή, να έρθει ένας παίκτης, μπορεί να χάσει το πρώτο μάτς γιατί μπορεί να μην είναι έτοιμος, αλλά στο δεύτερο να είναι διαθέσιμο, ξέρω εγώ, για ένα ημίχρονο. Έτσι, αν μεσολαβήσουν 7-8 μέρες μετά το πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι εκτός κάποιου απρόοπτου, η Μπενφίκα θα είναι με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα και αν δεν έχει κάνει κάποια ακόμα, να είναι απλά διαθέσιμος, να είναι στη λίστα της τέλος πάντων για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός και είναι κάποια εξαιρετική κίνηση που ούτε την έχουμε δει μέχρι τώρα, ούτε έχει γραφτεί κάτι και εμφανιστεί έτσι ξαφνικά, να το πω έτσι. Οπότε λοιπόν, φυσικά πάντα το ποδόσφαιρο παραμένει στο προσκήνιο. Άσχετα αν και αυτές τις μέρες λίγο έτσι πιο χαμηλή η ρυθμή ή τέλος πάντων με τις απουσίες των διεθνών μπορεί να είναι λίγο διαφορετική η προετοιμασία, προφανώς στον ΠΑΟΚ εκεί στοχεύουν στο μάτς με την Μπενφίκα. Θα παίξουν και το φιλικό του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό, καλό φιλικό θα είναι αυτό και για τον αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός φέτος νομίζω θα είναι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον οι μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει αλλά και οι υποθέσεις παικτών που κράτησε προς αυτού Μακέντα, νομίζω παλεύει να κρατήσει και τον Σέγκενφελντ. Καλό στο πέρα αυτός. Μου αρέσει. Δείχνει ότι και τον μπάζο του αρχίζει να το ξανανεβάζει και γενικά πάει να ξαναμπεί σε μια διαδικασία ανάπτυξη, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός ήταν σε μια πολύ πολύ δύσκολη φάση. Καλό φιλικό. Έτσι, σε μια ομάδα η οποία. Τώρα δεν ξέρω σε τι φάση θα είναι του χρόνου μέσα σε σεζόν και αν θα διεκδικεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά μια ομάδα η οποία αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νεοποτάσμα και έχει προσθέσει ποιότητα στο ρόστερ της. Καλό φιλικό είναι αυτό λοιπόν, για να δει και ο ΠΑΟΚ έτσι που βρίσκεται και στο κομμάτι το ελληνικό. Έτσι, γιατί άλλο είναι το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, έγινε, πέρασε, έτσι, πρέπει να πάμε παρακάτω. Θα αναφερθούμε σίγουρα και σε όσα ακούσαμε σήμερα από τη νέα διοίκηση της ΚΑΕ, κυρίως από τον Θανάση Χατζόπουλο, ο οποίος είναι το πρόσωπο αυτής της νέας προσπάθειας. Είναι αυτός ο οποίος, όπως έχουμε πει πολλάκις, βάζει το χέρι στη τσέπη. Είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει ουσιαστικά να ξανατρέξει ένα μαγαζί που εδώ και 1,5 χρόνο ούτε καν υπολειτουργούσε, ουσιαστικά δεν λειτουργούσε σε πολλά πράγματα, και φυσικά η προσπάθεια αυτή, εκτός ότι είναι αξιέπαινη, είναι και πάρα πολύ δύσκολη, και είναι καλό το ότι σήμερα τα είπε δημόσια όλα αυτά τα οποία είπε, για να καταλάβουν όλοι ότι ναι μεν ο ΠΑΟΚ λειτουργεί, ναι μεν ο ΠΑΟΚ έχει έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει το χέρι στην τσέπη για να καλύψει πράγματα, αλλά μόνος του ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν μπορεί να δίνει μόνο λύσεις. Ούτε έχει την τσέπη την πάρα πολύ βαθιά που δεν τον ενδιαφέρει να πετάξει 2-3 εκατομμύρια και να έρθουν όλα στα ίσα. Είπε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την αύξηση με το γιο κεφαλαίου που θα ανοίξει και για τον κόσμο έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα δούμε πώς θα το δουλέψει και ο ΠΑΟΚ όλο το επόμενο διάστημα και πώς θα το ανοίξει, γιατί είναι και η διαδικασία που θέλει χρόνο. Αλλά σε όλη αυτή τη συγκυρία που έχει αλλάξει και την αγορά γενικότερα,
όχι μόνο στον αθλητισμό, σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπλέχτηκε σε ένα μαγαζί το οποίο είναι μέσα και καλείται διαρκώς να πληρώνει. Οπότε κάπως πρέπει να στηριχτεί. Ο τρόπος νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί για να στηριχτεί. Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση και να υπάρχει όρεξη για στήριξη, να το πω έτσι. Διάθεση για στήριξη. Για να είμαι έτσι πιο, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Γιατί αν νομίζει κανένας ότι επειδή ο Θανάσης ο Χατζόπουλος μπήκε και βάζει κάποια χρήματα ότι ο ΠΑΟΚ σώθηκε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε ένα χρέος, ξέρω εγώ, 100 χιλιάρικα και εντάξει, okay, αποπληρώθηκαν δεξιά-αριστερά, κανονίστηκαν και δύο διακανονισμοί και προχωράμε. Είπε σήμερα μεταξύ άλλων ότι έχει να κάνει 47 διακανονισμούς. Είχε να κάνει με τον Πανέλβε. 47. Παίχτες προπονητές ατζέντες. Οι παίχτες είναι 37. Έτσι, δηλαδή. Θα τα πούμε λίγο πιο επισταμμένα στην πορεία. Θα δούμε και τι ακριβώς είπε σε συγκεκριμένα πράγματα που έχουν το ενδιαφέρον τους για την ΚΑΕ. Φυσικά μαζί μας είναι το στοίχημα.gr, live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε φυσικά είναι μαζί σας και το καζίνο σας. Με το Serie Application, το οποίο φυσικά και έχει επιστρέψει μετά τη μεγάλη επιτυχία του κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας. Το στοίχημα.gr έχει επαναφέρει το πολυαγαπημένο παιχνίδι με έπαθλο 100.000 ευρώ κάθε μήνα εντελώς δωρεάν. Ακόμα και αν δεν φτάσει σε 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε σε κάθε μήνα. Και βέβαια, mobile application διαθέσιμο σε iOS και Android. Επίσης, στο στοίχημα.gr, καλύτερο παιχνίδι με ολοκληρωμένο προϊόν, με cash out, live stream στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Φυσικά μαζί μας το κέντρο διαδίου μάθησης Data Labs, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά. Μπορείτε να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίας bartender με σεμινάρια στο service και βέβαια όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, σεμινάρια εξειδίκευση στα τουριστικά, σεμινάρια και στην πληροφορική, προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου. Μπορείτε να αποκτήσετε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Σημαντικό για τις μέρες οποίες διανύουμε είναι το γεγονός ότι Data Labs σας δίνει δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων πιστοποίησης από το σπίτι σας. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην online εκπαίδευση, εγγυάται φυσικά με ασφάλεια την επιτυχία. 2310 22 29 62 το τηλέφωνο επικοινωνίας. datalabs.edu.gr η σελίδα και τα γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στην Εθνική Αμήνη 14α. Μαζί μας και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο. Μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά. Πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail kdapevkarpias@gmail.com. Θα πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Και παρέα με τον Αστέριο τον Αστασιάδη για να κάνουμε κουβέντα για το ποδοσφαίρο. Και είπαμε σήμερα έχουμε λίγα παραπάνω και για το μπάσκετ. Διάλειμμα και γυρνάμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Πάμε να συζητήσουμε μετά της επικαιρότητος με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Αστέριο Αστασιάδη. Καλησπέρα, Αστέριο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε μου? Και χρόνια πολλά να τα πούμε στον αέρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δημόσια. Ευχαριστώ. Καιρός και δυνατός. Ναι, σωστά, γιατί πρέπει να κάνεις δημόσια πλέον όλα, δεν γίνεται. Και πολλές επιτυχίες στην ομάδα μπάσκετ. Έχει πήξει κι άλλες, δηλαδή. Γεμάτη επιτυχίες είναι. Ωραία. Τι γίνεται? Καλησπέρα και όλους. Καλά. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Λίγο ξενέρωτη αυτή η εβδομάδα, νομίζω, Στέριο. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ήμασταν λίγο στα γκάζια μέχρι το μάτς με την Μπεσίκτας και λίγο μετά. Τώρα πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα, νομίζω. Κοίταξε, από την επόμενη νομίζω θα ξαναζωντανέψουν. Ναι, ναι. Εκτός αν κάνει κάποια μεταγραφή ο ΠΑΟΚ τις επόμενες μέρες. Okay. Κάτι που φαντάζει δύσκολο. Ναι. Δύσκολο, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, είναι μια περίοδος που παραδοσιακά ξέρεις δεν έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή φεύγουν οι διεθνείς. Γιατί τώρα καλώς χρόνο των πραγμάτων μπορεί να είχαμε και δράση. Ναι, αυτό δεν υπήρχε ο κορονοϊός. Είναι η πρώτη διακοπή, η πρώτη πολύ ξενέρωτη διακοπή, γιατί είναι με το που ξεκινάνε η αγωνιστική δράση μετά από διακοπή, ας πούμε, και έρχεται η εθνική ομάδα.
Και είναι μετά και ναι. Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά. Έτσι δεν πάει στην αρχή, κάθε φορά έτσι πάει. Σετέβριο, ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι πάει, ναι. Ναι. Τουλάχιστον έτσι πήγαινε, γιατί ξέρεις δεν παρακολουθούν και πολύ τα Nations League κτλ. Ναι. Αλλά νομίζω ότι και Οκτώβριο θα έχει διακοπή, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Τέλος πάντων, θα έχουμε πρωτάθλημα 12 του Σεπτέμβρη. Πάω και θα παίξει Παρασκευή. Συμβαίνουν ωραία πραγματάκια. Ο Απόλλωνος Μήνε θέλει 5 εβδομάδες ρεπό, ο Παναθηναϊκός θέλει 3 εβδομάδες ρεπό, ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει εκτός έδρας στο πρώτο ματς, ΑΕΚ Ολυμπιακός θα παίξουν τα Χριστούγεννα, ορίστηκε ο τελικός, η αστυνομία δεν μπόρεσε να διασφαλίσει την τάξη στη Ριζούπολη, εντάξει όλο και το μεσημέρι είναι πραγματικά γελίο αυτό που συμβαίνει. Αυτό το πράγμα με το τελικό έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο όριο, δηλαδή έχουν γίνει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που γίνεται φέτος με αυτό το τελικό δεν έχει προηγούμενο. Το να μην μπορεί Νίκο να διασφαλίσει η αστυνομία στην τάξη ένα άδειο γήπεδο. Βέβαια ο Χρήστος αυτός το μεσημέρι τη δικαιολόγησε. Αλίμονο. Έχει λέει πολλά στενά η Ριζούπολη. Ναι, σε περνάει εντάξει. Okay. Και φυσικά έχει δίκιο Ολυμπιακός γιατί είναι η έδρα της ΑΕΚ. Το μάθαμε και αυτό. Την έδρα της ΑΕΚ Ριζούπολη. Κοίτα, πάντων, για να είμαστε, να τα λέμε σωστά, ωραία, είναι πολύ κοντά ρε φίλε στη Φιλαδέλφεια Ριζούπολη, οκ. Okay. Και εγώ όταν είχα περάσει μια φορά δεν ήξερα τόσο κοντά. Και ξέρεις τι είχα σκεφτεί τότε που είχα περάσει, πριν κάνα δύο χρόνια ήταν αυτό το σκηνικό. Πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός τότε εκεί πέρα, αυτό σκεφτόμουν. Τότε που έπαιζε. Λέει, okay. Αλλά και μιλάμε πάλι, όμως, δεν το συζητάμε. Μιλάμε για ένα τελικό. Κουβέντα, ναι, τι να λέμε τώρα, εντάξει. Νικό, μιλάμε για ένα τελικό και κλεισμένο το θυρών. ναι. Αυτό είναι το τρόπο της ιστορίας, εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν, είτε γίνει στη Ριζούπολη, είτε γίνει στο Μελληνική Τσιτσερών, ναι. Ένα χορτάρι καλό να υπάρχει και ευγεστίες. Ναι. Όχι, είναι η έδρα της ΑΕΚ. Εντάξει. Τέλος πάντων, να μην το πιάσουμε το θέμα, δεν είναι πραγματικά μια γελιότητα να μην μπορεί η αστυνομία να διασφαλίσει έναν αγώνα που θα γίνει χωρίς κόσμο και πηγαίνει το μάτς μάλλον στο Παλαισσαλικό. Όπως διαβάζω όμως στα site του Ολυμπιακού και στους φίλους τους, ακόμα έχουμε μέρες μέχρι το τελικό για να δούμε τι θα γίνει. Κάτι έχουν στο μυαλό τους πάλι αυτοί. Ναι, εντάξει, σωστά. Σου λέει τώρα δεν γίνεται ρε φίλε να παίξει ο Ολυμπιακός, όπως θέλετε εσείς δεν θα παίξει καθόλου. Τέλος πάντων, ας πάμε στα δικά μας, δεν θα ξαναπιάσουμε τα θέματα αυτά. Θα έχουμε λοιπόν πρωτάθλημα, άρα ο ΠΑΟΚ θα πάει με ένα δεύτερο επίσημο παιχνίδι στα πόδια του πριν το παιχνίδι με την Μπεφίκα. Καλό είναι αυτό, ότι θα έχει ακόμα ένα επίσημο μάτς με την επόμενη Παρασκευή. Είναι και το φιλικό με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο. Το λες και καλό τεστ. Mm-hmm. Εντάξει, παρότι θα λείπουν πολλοί παίχτες που θα παίζουν και βασικοί με την Μπεφίκα. Και η Μπεφίκα φυσικά θα κάνει φιλικά, αλλά νομίζω ότι ένα πολύ ελαφρύ έτσι σύν και τον πάγο θα έχει δύο επίσημα μάτς στα πόδια του πριν να αντιμετωπίσει τους Πορτογάλους. Σε αντίθεση με τους αετούς της Λισαβόνας που δεν θα έχουν κανένα επίσημο μάτς. Ναι. Δεν ξέρω, όχι ότι λέει και πάρα πολλά ναι, αυτό. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά όπως και το κάνουμε ρε φίλε, εντάξει, είσαι πιο μπροστά από πλευράς ετοιμότητας. Οκ, εντάξει. Εντάξει, είναι κάτι και αυτό. Οπότε θα δούμε τι συμπεράσμα θα βγάλει ο Φερέιρα το Σάββατο με τον Παναθηναϊκό. 2,5 ευρώ το αντίτιμο που λέγαμε χθες. Ναι, εντάξει. Okay. Το πάω και εκεί. Θα δίνεις. Ναι, θα δίνεις τα 2,5 ευρώ. Ναι. Είναι όντως, πώς το λένε, ωραία, κόλλησα. Η τιμή ρε, πώς τη λέμε, όχι δεικτική, κόλλησα. Value for money. Όχι ρε, συμβολική. Εντάξει. Νομίζω περισσότερο θα περιμένουμε, Νίκο, πράγματα σε ατομικό επίπεδο, γιατί θα είναι πολύ έτσι, δεν θα είναι σωστό να βγάλουμε συμπεράσματα για την ομαδική λειτουργία του ΠΑΟΚ το Σάββατο, ναι. Με τόσες απουσίες. Αλλά αυτά που λέγαμε και χθες, μπορούμε να δούμε λίγο τον Νινούα και μπορούμε να δούμε και τους παίκτες που δεν είχαν μέχρι τώρα μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Και να δει ο Φερέιρα το βασικό, ποιος από αυτούς μπορεί να υπολογίζει για το μάτς με την Μπενφίκα ως εναλλακτικές λύσεις, αν και νομίζω εγώ ότι τα κουτιά είναι μετρημένα. Δηλαδή ξέρει ο Φερέιρα ποιοι θα είναι οι βασικοί και ποιες είναι οι αλλαγές. Ναι. Δεν είναι και ο ΠΑΟΚ τόσο μεγάλο ρόστερ για να πεις ότι θα γίνει μάχη για την 18 και οτιδήποτε άλλο έτσι. Ναι. Ωραία κλίση. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε και τώρα να βγάλουμε την δεκάδα, να βγάλουμε και τις αλλαγές. Δεν έχει νόημα να το κάνουμε. Εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά θα πέσαμε μέσα στα 10 ενδέκατα. Mm-hmm. Όπως πέσαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Ναι. Αν εξαιρέσουμε την παρουσία του Ζίβκοβιτς κάτω από τα δοκάρια. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν προκύπτει κάτι καινούργιο για τον ΠΑΟΚ επί της ουσίας.
εντάξει, έχει το ενδιαφέρον αυτό που αναφέρουμε στο ΠΑΟΚ 24 για την επικείμενη επέκταση του συμβολαίου του Τζόλι. Νομίζω επιβλημένη κίνηση, απόλυτα λογική. Εντάξει, είναι λογικό ότι ο νεαρός και τα προηγούμενα χρόνια είναι μέσα σε λίστα της ομάδων. Είναι ένα παιδί που ξεχωρίζει. Καταλαβαίνουμε ότι με τα δύο γκολ που έβαλε και τη μία assist με την Μπεσίκτας μπήκε ακόμα περισσότερο σε λίστα της ομάδων. Και που ξέρεις, μπορεί να συνεχίσει έτσι, να είναι βασικό κομμάτι του ΠΑΟΚ στον δρόμο προς το μίλι του Champions League. Και εκεί θα μπει για τα καλά, όχι απλά σε λίστες, θα μπει και σε, σε πολλές κουβέντες ομάδων του εξωτερικού. Ναι. Γιατί είναι ένας παιδικός πραγματικά με φοβερό έτσι ένστικτο του να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Και συνδυασμό με, με το πολύ νεαρό της ηλικίας που νομίζω ότι είναι. Ναι. Λουκούμι για διάφορες τέτοιες ομάδες που έτσι επενδύουν χρήματα καλά για τέτοιους ποδοσφαιριστές. Okay. Ναι. Και καλώς ο ΠΑΟΚ θα επεκτείνει το συμβόλαιό του, θα μεγαλώσει και τη ρήτρα, θα μεγαλώσει και τις απολογές του Τζόλι. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να κάνει μια ομάδα με οργάνωση και με τους στόχους του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Mm-hmm. Τώρα για το φιλικό δεν έχει να πούμε κάτι άλλο με τον Παναθηναϊκό. Είπαμε ότι θα γίνει στο El Paso. Εντάξει. Ναι. 7 η ώρα θυμίζω. Να το πούμε και τις επόμενες μέρες. Είπαμε για τα 2,5 ευρώ TV, του ΠΑΟ TV. Μην μπερδεύεστε, παιδιά. ΠΑΟ TV, όχι ΠΑΟ TV. Μην μπερδευτείτε. Ναι. Και έχει τίποτα μηνύματα για μετά από κάτω γιατί δεν το δείχνετε και μπήκα και δεν μου το βγάζει και πλήρωσα και τέτοια. Εντάξει. Λοιπόν. Οριστικοποιήθηκε σήμερα ότι θα έχουμε τη γραμμή offside στο πρωτάθλημα. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν είχαμε πέρσι, Νίκο, δεν κατάλαβα. Ήτανε... Θα γλιτώναμε από πάρα πολύ... Έξτρα κονδύλι, ρε φίλε, που δεν είχαμε. Ναι, αλλά στην αρχή έτσι που το παρουσιάζανε, είχε ο άλλος στο μυαλό του ότι μπορεί να είναι και 50.000 ευρώ ανά παιχνίδι αυτή η γραμμή του offside. Και τελικά είναι 950 ευρώ ανά παιχνίδι. Ναι. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων, θα μας γλίτωνε από πολύ φασαρία πέρσι και από πολύ τοξικότητα και από πολλές έτσι άναθες κραυγές. Θα μας γλιτώσει, φαντάζομαι, από φέτος. Εντάξει, γιατί δεν θα επιδέχεται καμία αμφισβήτηση αν είναι μια φάση offside ή όχι. Ναι. Ναι. Και δεν και θα έχουμε το κάθε... Από τη στιγμή που θα μπει και αυτό, φίλε, πλέον θα έχουμε όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις τσεκαρισμένες 100%. Γιατί ήταν το μοναδικό το οποίο ήταν ερωτηματικό, ας το πούμε πλέον, μετά από τη στιγμή που πήγε το VAR. Με τα πέναλτι πάλι θα έχουμε, νομίζω, φασαρίες. Εντάξει, γιατί είναι κάτι που δεν μπορείς να το κοντρολάρεις μέσω της τεχνολογίας. Ναι, αλλά εντάξει, προφανώς και έχει μειωθεί και εκεί πολύ το περιθώριο λάθος και επίσης... Έχει μειωθεί, αλλά πέρσι είδαμε πέρσι τέρατα, ακόμα και με VAR. Ναι, σωστά. Ειδικά στο Καραϊσκάκη και στο αγώνα του Ολυμπιακού, δηλαδή... Ναι. Είναι διαιτητές που λέει ας πάει και το παλιάμπελο. Προκειμένου να έχω θέματα, εντάξει δεν είναι τώρα να δώσει πέναλτι εις βάρος του Ολυμπιακού. Εντάξει, εγώ ελπίζω ότι ο νέος αρχιδητής θα τελειώσει μια και καλή όσους διαιτητές φοβούνται ή είναι ανίκανοι ή έχουν δεύτερη σκέψη στο κεφάλι τους. Αλλά είναι πολύ μεγάλη ιστορία να φύγει το κομμάτι των offside ή όχι. Όπου ο κάθε τσομπάνης, ας πούμε, μπορούσε να δημορφώσει άποψη με το νου του. Ναι. Δηλαδή εδώ πήγα να μας βγάλουν τρελούς ότι το γκολ του μάτου στη Λαμία ήταν offside. Ναι, δεν βέβαια. Υπάρχει offside με γυμνό μάτι, εντάξει. Βέβαια. Πραγματικά ο κάθε τσομπάνης. Ναι. Αυτά τουλάχιστον θα κοπούνε και θα είναι η κουβέντα για το αν ένα μαρκάρι με είναι κόκκινη ή όχι, που δεν είχαμε και πολλά περιστατικά πέρσι, που να πήγε κάτι λάθος, και θα έχουμε κουβέντα για τα πέναλτι. Ναι. Αλλά σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση και από πέρσι και φυσικά τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε VAR. Και δεν ξέραμε καν τι είναι, πραγματικά ο κάθε διαιτητής έκανε όργια. Ναι. Και έχουν μείνει στην ιστορία. Να μην τους ξανακάνουμε τζαμπά διαφήμιση. Τέλος πάντων, μπαίνει και το πρωτάθλημα στη ζωή μας σιγά σιγά. Αυτό το καταπληκτικό προϊόν που λέγεται πρωτάθλημα Super League 1. Πριν που είπες, νομίζω ότι επόμενες... δεν είχε παίξει την αντίληψη μου πριν το είδα για το αίτημα του Παναθηναϊκού να παίξει εκτός έδρας από την αγωνιστική. Νομίζω ότι είπες το χαβαλέ, ναι. Αλλά είναι πραγματικότητα. Όχι, το όχι, ο καθένας ό,τι θέλει ζητάει, Νίκο. Δημοκρατική χώρα είμαστε, συνεταιρισμός είμαστε. Ναι. Εντάξει, ισότιμα μίλη όλοι, παιδιά, ζητήστε. Ναι. Εντάξει. Μπορεί να έλεγε, ας πούμε, ο Κούγιας, εγώ δεν θέλω με τον Μπέο πρωταγωνιστική. Ωραία, το σημειώνουμε. Να έλεγε ο Μπέος, εγώ δεν θέλω με τον Μονεμπασιώτη, ας πούμε. Δεν, είμαστε μαλωμένοι. Εντάξει, οκ. Άλλος, τώρα που γυρίζει. Τέλος πάντων, αυτό με
του Απόλλων, από ό,τι διάβασα και έμαθα, μπορεί και να έχει τύχει. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, το άκουσε το Πας Γιάννα και είπε θέλω κι εγώ. Άρα λοιπόν δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα χωρίς δύο ομάδες, ας πούμε, να έχουν ρεπό επί 3, 5, 6, 7 αγωνιστικές. Mm-hmm. Άρα θα ξεκινήσουμε κανονικά, απλά θα λείπει ένα παιχνίδι στην πρεμιέρα, το ΑΚΟ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Που καλώς έγινε έτσι, εντάξει, γιατί είναι προτιμότερο από το να μην γίνουν δύο παιχνίδια, ας μην γίνει μόνο ένα. Δεν χάλαζε ο κόσμος. Ναι, σωστά. Και να πούμε και σε αυτό το σημείο για την πρόταση που Όφη έγινε γνωστή χθες το βράδυ, ότι αν δεν υπήρχε αυτή θα πηγαίναμε 19, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά ο Όφη το έτρεξε, να το πω έτσι, με την πρότασή του, τέλος πάντων, για να ξεκινήσουμε κανονικά και να πάει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ να παίξει. Στο μεταξύ διαβάζω σε ορισμένα site, έτσι, ας πούμε, που είναι άκρως αντικειμενικά για τον Ολυμπιακό. Ναι, 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 ναι. Ότι ήταν πρόταση του Καραπαπά. Καλά, λίμωνο. Εντάξει. Και διαβάζω, τώρα βαριέμαι να ψάξω το κινητό, ναι, το δημοσίευμα, το οποίο είναι έπος, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Δηλαδή να σου πω το ρεζουμέ, mm-hmm, ότι ο Ολυμπιακός νοιάζεται για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το προϊόν, mm-hmm, και γι' αυτό πρότεινε αυτή η λύση να παίξει ΑΕΚ Ολυμπιακός στην πρεμιέρα, κάτι που έλυσε τα χέρια τη Super League, γιατί δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη, αλλά καλά που είναι ο Ολυμπιακός και βγάλαν άκρη. Και ο Ολυμπιακός συνένεσε στο να παίξει ο ΠΑΟΚ την Παρασκευή. Κάτι που αποδεικνύει ότι ο Ολυμπιακός πραγματικά νοιάζεται για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάτι για το οποίο δεν νοιάζονται οι υπόλοιποι που βάζουν εμπόδια στον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το κείμενο που ανέβηκε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αν μας ακούνε από το Κολούμπια, ξέρω ότι μας ακούνε, ας στείλουν ακόμα δύο Πούλιτζερ στην Αθήνα. Εντάξει. Τους έχουν τελειώσει τα καλούπιες μεταξύ από τα πολλά Πούλιτζερ. Τέλος πάντων, ο καθένας γράφει αυτό που του λένε να γράψει. Απλά το καταγράφω γιατί μια πρόταση του Όφη θέλει να την οικειοποιηθεί ο Ολυμπιακός. Οκ. Okay. Καταγράφεται και αυτό. Εντάξει. Τώρα, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει μεταγραφές. Για τον ΠΑΟΚ μιλάω, Νίκο, αλλά θα ξαναπώ ότι δεν βλέπω κάτι στα πολύ κοντά. Ναι. Εντάξει. Και κάθε μέρα που περνάει ενισχύεται αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει με την ομάδα που απέκλεισε την Μπεσίκτας να αποκλείσει και την Μπενφίκα. Οκ. Okay. Mm-hmm. Η Μπενφίκα στο μεταξύ, επίσης το λέγαμε χθες και το έχουμε γράψει, ναι, το Σάββατο, παίρνει αυτόν τον Ουρουγουανό της Αλμερία. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο βόμβα και τόσο απρόσμενο, ήταν προδιαγραμμένο εδώ και μέρες. Αυτό που δεν ήξερα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της Μπενφίκα, ο συγκεκριμένος. Δηλαδή το διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πίστευσα ότι έγινε λάθος, αλλά όντως δεν έχει κάνει πιο ακριβή μεταγραφή η Μπενφίκα στην ιστορία της, τα 24 εκατομμύρια που δίνει για τον νεαρό. Το είδα, νόμιζα ότι ήταν λίγο υπερβολή, αλλά... Όχι, όχι, είναι... Είχε δώσει 21-22 το ταβάνι της. Ναι. Εντάξει, και δίνει τώρα 24 για να πάρει έναν 21χρονο Ουρουγουανό που προφανώς τη βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα, για να τον έχει για επένδυση. Ναι. Και μπορεί σε 2-3 χρόνια να τον πουλήσει, ξέρω εγώ, 80 εκατομμύρια στην Μπαρτσελώνα. Απίστευτα πράγματα. Εντάξει, είναι η Μπενφίκα σε αυτά τα κλαμπ που πραγματικά έχουν πάει το θέμα των πωλήσεων και των αγορών σε άλλο επίπεδο. Μακάρι να φτάσει και ο ΠΑΟΚ σύντομα όχι σε αυτό το επίπεδο. Λίγο να πλησιάσει. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή να αγοράζει παίκτες με 3 εκατομμύρια και να τους πουλάει 10, ρε παιδί μου. Εντάξει, γιατί βλέποντας λίγο την Μπενφίκα είδα ότι θυμήθηκε ότι αγόρασε 10 το Σάμαρι από τον Ολυμπιακό. Τα λες καλά λεφτά. 10, το έχω ξεχάσει. Ναι. Και σκέφτομαι ότι ο Σάμαρης έμεινε και αμανάτη, δηλαδή δεν πήρε και τίποτα πίσω. Πόσους αντίστοιχους Σαμαρίδες έχει πάρει με 7, 8, 5, 6, 10 και έχει πάρει 20, 30, 15. Έτσι, έτσι, ναι. Τέλος πάντων, το έχουν εξελίξει πολύ στην Πορτογαλία, δηλαδή και η Πόρτου είναι ακόμα ένα παράδειγμα πιο αντιπροσωπευτικό για το πώς αγοράζεις συχνά και πουλάς ακριβά. Εντάξει, μιλάμε για ολόκληρη επιστήμη. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ έχει πολλά να μάθει σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αν μπει στο μαγικό κόσμο του Champions League θα βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Και ένας παίκτης που κοστίζει τώρα 3 εκατομμύρια 4 μπορεί να κοστίζει με το καλημέρα 7-8. Εντάξει, γιατί όπως είναι η συζήτηση, Νίκο, έγινε και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αγοράζεις από το επώνυμο σούπερ μάρκετ που ξέρεις και δεν αγοράζεις από το μίνι μάρκετ της γειτονιάς. Ναι. Που μπορεί να έχει καλύτερη φέτα ή ψωμί ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, αλλά πας στο σούπερ μάρκετ, το γνωστό, που το ξέρεις χρόνια. Mm-hmm. Έτσι είναι και το Champions League. Ναι.
και τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Τέλος πάντων, ας περάσει ο Πάοκ το εμπόδιο της, της Μπενφίκα. Εντάξει, γίναν γνωστές και οι ώρες και οι μέρες που θα παίξει ο Πάοκ με την Κράσνοζαρ. Οκ, νομίζω δεν απασχολεί και πολύ. Εντάξει, ούτε ο κόσμος θα κάνει εκδρομές για να προετοιμάσει ένα ταξίδι στη Ρωσία. 20, τα πάντα έχουν 22 αλλάξει. Και 30 Σεπτεμβρίου. Ναι, 20, όλα πάνε καλά. Ναι. Η ώρα 10 mm-hmm. και τα δύο παιχνίδια. Ναι. Εντάξει. Εννοείται και κλεισμένο των θυρών. Ότι μακάρι ο Πάοκ να περάσει τους Πορτογάλους και να μιλάμε μετά για την διπλή αναμέτρηση με την Κράσνοδαρ, η οποία έτσι δεν παρουσιάζει κάτι το ιδιαίτερο. Μακρινό στο ξεκίνημα. Μακρινό πολύ. Ναι. Ας το δούμε πολύ μακρινό. Πολύ, άμα πολύ άμα μακρινό. Το δώσει, θα το δούμε τότε. Ναι. Η Κράσνοδαρ, ρε φίλε, τώρα αφού το πιάσαμε την κουβέντα, τι βγήκε πέρσι στην Ρωσία και παίζει play-off, πρωτάθλημα πήρε? Όχι. Όχι. Πόσο ψηλά είναι η Ρωσία? Μπράβο. Είναι ψηλά, είναι ψηλά. Μπράβο, οκ. Okay. Είναι ψηλά. Okay. Και τώρα που το ανέφερες μέχρι να κλείσουμε θα το τσεκάρω λίγο. Και εγώ βλέποντάς το στην αρχή δεν το έδωσε σημασία και μετά λέω εσύ Κράσνοδαρ. Οκ. Okay. Εντάξει, είναι σε ένα καλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει. Έχει μπει ο Μίλου Τσάμπεζον και έχει μπει, Έχει μπει, ναι. Ναι. Έχει μπει. Ωραία. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Απλά μου έκανε εντύπωση τα play-off κατευθείαν γι' αυτό. Αλλά μετά λέω λογικά η Ρωσία θα είναι πολύ ψηλά. Εντάξει. Τέλος πάντων. Κάνε το θαύμα με την Μπενφίκα και βλέπουμε μετά. Καλά, ναι. Κοίταξε, τόσο θαύμα δεν είναι. Εντάξει. Τόσο θαύμα δεν είναι. Αλλά σίγουρα είναι μια αποστολή πάρα πολύ απαιτητική. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν το βλέπω ότι θα είναι ένα θαύμα, ας πούμε, των θαυμάτων. Mm-hmm. Εντάξει. Ψιλοθαύμα βλέπω, ας πούμε, το χαρακτηρίζω το ΠΑΟΚ Αρσεναλ. Ήταν ψιλοθαύμα εκείνη την εποχή. Ναι. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω. Αλλά είναι μια αποστολή πολύ απαιτητική. Τώρα το κινητό μου δεν με βοηθάει να δω την περσινή σεζόν. Όπα να το, κάτσε λίγο. Για να μην αφήσουμε κρεμότητες. Να δω λίγο την τελική βαθμολογία του περσινού πρωταθλήματος. Τερμάτισε τρίτη η Κράσνοδαρ. Και παίζει πλέον ο τρίτος Ρωσίας, φίλε, μπράβο. Ναι, νομίζω είναι απευθείας όμιλοι, στους ομίλους του Champions League οι δύο πρώτοι, Zenit και Lokomotiv Μόσχας. Και η Κράσνοδαρ βγήκε τρίτη στα play-off. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Έχουν καλή παθμολογία οι Ρώσοι σε αντίθεση με τη δική μας, που θα πρέπει έτσι, αν το δούμε λίγο πατριωτικά και για το γενικότερο καλό, να πάρουν αρκετούς βαθμούς οι ομάδες μας. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ. Φωτίζω για το δικό του καλό, το έχουμε ξανααναλύσει, γιατί η βαθμολογία του είναι πολύ έτσι χαμηλή. Και ειδικά τώρα που φεύγουν και τα χρόνια τα καλά και μένουν τα χρόνια της ξηρασίας, mm-hmm. ειδικά τα τρία τελευταία είναι να μας κλείνει ρέκες, εντάξει. κάτι έγινε με τις προκρίσεις με Βασιλεία Σπαρτάκ, ok, αλλά δεν σώσαν το κακό, οι αποκλεισμοί από την Έστερσουτ και από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας έχουν ρίξει πολύ τον πάγο στην βαθμολογία. Άρα λοιπόν πρέπει από φέτος κιόλας να αρχίσει να μαζεύει βαθμούς. Το καλό είναι θα είναι στους ομίλους του Europa League, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αν είναι στο Champions League θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Αυτά στις γενικές γραμμές. Ωραία. Εδώ που με βλέπω και ένα φίλο σου μπασκετικό, θα σου πω αυτός αέρας ποιος είναι. Α, οκ. Ωραία. Δεν είναι παράγοντας, είναι έξω από την ομάδα γύρω τριγύρω. Λοιπόν, αυτά. Στέργιο μου, καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη όσον αφορά το κομμάτι του ρεπορτάζ και όχι μόνο, έτσι γιατί λίγο αυτές τις μέρες είπαμε. Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο το μετέχμιο. Μετά το παιχνίδι με την Πεσίγρα και όσα γίνανε, αυτή η εβδομάδα λίγο πιο χαλαρή και μετά από την επόμενη ξανά πηγαίνοντας προς το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Φυσικά η επικοινωνία μας με τον Στέργιο Αναστασιάδη ήταν μια προσφορά της Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Μπορείτε να κατεβάσετε από το Google Store και το App Store. Αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό και σας στέλνει και ειδοποιήσεις, τα πάντα. Injection Service Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα, 2310-933-787. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε
τα μπασκετικά και όσα υπόθηκαν σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω Κωστάς στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Είπαμε ότι σήμερα θα αναφερθούμε λίγο παραπάνω στο μπάσκετ με αφορμή τη συνέντευξη τύπου της νέας διοίκησης της ΚΑΕ και κυρίως του Θανάση Χατζόπουλου, που έχει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον στη λογική ότι είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει και το οικονομικό κομμάτι, είναι αυτός ο οποίος λαϊκιστή βάζει το χέρι στη τσέπη, και ήταν η πρώτη του έτσι δημόσια τοποθέτηση μετά από περίπου 2 μήνες, ναι, που ανέλαβε έτσι η δική του διοίκηση. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα για εσάς που είστε λίγο παραπάνω αριθμολάγνοι, γιατί όταν έχει να κάνει με την ΚΑΕ έχουμε πολλούς αριθμολάγνους, τέλος πάντων. Okay. Ανέφερε ότι από τη στιγμή που ανέλαβε και μετά, το ποσό το οποίο έχει διατεθεί για να πάει στη δημιουργία roster, να πάει στη διαδικασία διακανονισμών με διάφορους παλιούς παίκτες, προπονητές, ατζέντες που έχουν εργαστεί με την ομάδα και σε όλα τα τρέχοντα έξοδα, είναι 253.000 ευρώ. 253.000 ευρώ αυτό το διάστημα. Δεν νομίζω ότι είναι μικρό ποσό. Δεν ξέρω επίσης αν είναι ποσό το οποίο κάποιος μπορεί να το βρει οπουδήποτε. Είναι όμως αντιπροσωπευτικό της κατάστασης οποίας ανέλαβε. Και είναι αντιπροσωπευτικό της κατάστασης οποίας ανέλαβε, γιατί εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση το γεγονός ότι πάω και εδώ και ή μάλλον σε ένα διάστημα 2 μηνών για να λειτουργήσει ήθελα ένα τέτοιο ποσό, γιατί εδώ και 1,5 χρόνο δεν λειτουργούσε. Ούτε πέρσι λειτουργούσε, γιατί και πέρσι πολύ λίγοι βάλαν το χέρι στην τσέπη προκειμένου να βγει η χρονιά για τα απολύτως απαραίτητα, και πρόπερσι ουσιαστικά από εκείνο το τελικό κυπέλλου και μετά το μαγαζί διέλυσε εντελώς. Για να μην πω 2 χρόνια, λέω 1,5. Έτσι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος για όσους γνωρίζουν και για όσους μπορεί να μην γνωρίζουν, έτσι, γιατί δεν ασχολούνται όλοι και πολύ με το καθαρά παραγωγικό κομμάτι του συλλόγου και όλα αυτά, έτσι, το λέγαμε και τότε όταν μπήκε, ότι δεν είναι ένας τύπος ο οποίος εμφανίστηκε από το πουθενά και ανέλαβε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλα στο μπάσκετ εδώ και χρόνια. Έχει μπει σε διοίκηση νωρίτερα και τότε στα τέλη της διοίκησης Αγορά, και θυμάμαι καλά. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην ευρύτερη οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα γνωστός. Το γεγονός ότι έχει δώσει ένα τέτοιο ποσό μέχρι τώρα λέει πολλά. Γιατί δεν είναι ότι okay, ανέλαβε, για ένα μαγαζί το οποίο εντάξει μωρέ, 5 βάζεις, 5 βγάζεις, okay, στα ίσα είσαι. Ανέλαβε ένα μαγαζί το οποίο έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα από παλιές οφειλές, και ανέλαβε ένα μαγαζί το οποίο, επειδή όπως έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην μπασκετική πιάτσα, η οποία το έχω πει ότι μπορεί να είναι μικρή, μπορεί να έχει ένα δικό της μικρό κόσμο, αλλά ένας μικρός κόσμος πολύ ιδιαίτερος. Το γεγονός λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, από εκεί που εδώ και κάποια χρόνια όλοι γνωρίζουν ότι ζορίζεται οικονομικά και όλα αυτά και δεν έχει χρήματα, το γεγονός στην αγορά κυκλοφόρησε ότι ο ΠΑΟΚ τώρα πληρώνει, έχει αλλάξει λίγο τη τακτική πολλών. Ξαναλέω, ο μικρό κόσμος είναι πολύ ιδιαίτερος του μπάσκετ. Μόνο αν κάποιος εμπλακεί ενεργά μπορεί να το καταλάβει. Έτσι λοιπόν, όταν ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, χρωστούσε 25 χιλιάρια σε έναν παίκτη, με την κατάσταση που ήταν πριν, θα έκανε ένα διακανονισμό, του λέει, κοίταξε να δεις, έχουμε να σου δώσουμε 3 τώρα. Και σε διάστημα ενός χρόνου, με 5 δόσεις θα βγάλουμε τα 25. Το έκανε με 1, 2, 3. Ο τέταρτος έλεγε ότι εγώ δεν θέλω 4. Γιατί ήξερε ότι ο ΠΑΟΚ έχει να πληρώσει και έλεγε θέλω 15. Παράδειγμα χρησιμοποιώ. Ναι, αλλά όταν αυτά τα χρήματα βγαίνουν συνέχεια από μία τσέπη, κάποια στιγμή η τσέπη αυτή, η οποία δεν είναι, όπως έχουμε πει, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ καλά οικονομικά με την επιχείρησή του, αλλά δεν είναι ο Ιβάν Σαββίδης για να πετάει χρήματα με πολύ μεγάλη άνεση. Και το παραδέχθηκε και ο ίδιος, το παραδέχθηκαν και οι άνθρωποι της διοίκησης, έτσι. Δεν το λέμε μόνο εμείς και δεν το λέμε υποτιμητικά, ίσα-ίσα. Το λέμε για να καταλαβαίνουμε όλοι ακριβώς την κατάσταση.
γιατί σα το έλεγα και στις προηγούμενες ημέρες, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ λειτουργεί, ότι έκανε ομάδα και ότι τέλος πάντων έτρεξε αρκετούς διακανονισμούς προκειμένου να υπάρχει, δεν σημαίνει ότι έλυσε τα προβλήματά του. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έχει μια τεράστια κάνουλα χρημάτων και λειτουργεί και πληρώνει και δεν ξέρω εγώ τι. Και δεν μπορεί ένας άνθρωπος μόνος του. Και το δυστυχές για τον Θανάση τον Χατζόπουλο και τους συνεργάτες του, οι οποίοι έτσι, ενεπλάκησαν στην ΚΑΕ, είναι ότι η χρονική συγκυρία κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Δηλαδή, είπε μεταξύ άλλων, στο ξεκίνημα της αναφοράς του, ότι από αυτά τα διαρκεία στήριξη προς τα δικά φέτος, γιατί το έχουμε ξαναπεί, τα εισιτήρια διαρκείας του μπάσκετ φέτος δεν έχουν κάποια ανταπόκριση. Δηλαδή, ποιος ξέρει πότε θα έχουμε ανοιχτό γήπεδο για να πάει κάποιος να δει ένα παιχνίδι μπάσκετ και με τι συνθήκες κιόλας, με τι ποσοστό και δεν ξέρω εγώ τι. Προφανώς και το διαρκείας, αν πώς το πάρεις ειδικά φέτος, και τα προηγούμενα χρόνια το ίδιο ήταν ουσιαστικά, απλά φέτος και τυπικά είναι το ίδιο, είναι για να βοηθήσεις μια προσπάθεια. Έχουμε δοθεί 250. Για μένα το νούμερο είναι τίμιο. Σας το λέω. Εγώ περιμένω πιο λίγα. Με βάση την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Αλλά δεν βγαίνει το μαγαζί, να το πω έτσι, με 250 διαρκείας. Το μαγαζί πρέπει να έχει κάπως έσοδα. Γενικά έχουμε φτιάξει όλοι ένα πλάνο στο κεφάλι του, οι περισσότεροι μάλλον, όχι όλοι, και όχι έχουμε, ότι το μαγαζί θα υπάρχει αένα. Κάτι θα γίνεται και θα υπάρχει το τμήμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα πια. Το τμήμα έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, το οποίο δεν μπορεί να πηγαίνει, έλα μωρέ, εντάξει, θα βγει χρονιά. Το έκανε πέρσι, θα έπεφτε. Πέρσι έτσι πήγε. Αν δεν ερχόταν ο κορονοϊός, ο ΠΑΟΚ θα είχε πέσει. Θα είχε πέσει εντός γηπέδου στην Α2 και εκτός γηπέδου θα είχε πέσει στη Β' Εθνική. Και ξεκίνησε μετά από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε από την αρχή. Οπότε λοιπόν, είναι αυτή η συγκυρία η πολύ περίεργη. Και αυτή η συγκυρία δεν έχει να κάνει μόνο με τα διαρκεία, για παράδειγμα, που μπορεί σε πρώτη φάση με μια καμπάνια, με μια καινούρια λογική τέλος πάντων και με νέους ανθρώπους να πεις ότι θα πάει καλύτερα. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι και στην αγορά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στο πάνελ σήμερα ήταν και ο νέος εμπορικός διευθυντής, ο οποίος εξήγησε λίγο την κατάσταση μέσα σε άκρες για να έχουμε όλη έτσι εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε είναι ότι αγορές συγκεκριμένες που είχαμε σαν, όχι είχε ο ΠΑΟΚ, γενικά ο αθλητισμός σαν πηγή εσόδων, δηλαδή στοιχηματικές, τηλεπικοινωνίες λίγο πιο παλιά και λίγο τράπεζες ακόμη πιο παλιά, είναι υπερκορεσμένες και πλέον είναι αυτή η κατάσταση έτσι όπως έχει δημιουργηθεί μετά τον κορονοϊό που κάνει ακόμη πιο δύσκολο το οποιοδήποτε κομμάτι να επενδύσει. Και βέβαια ο χορηγός όταν ρίχνει κάποια χρήματα για να συνεργαστεί με μια καλαθοσφαιρική ενωνυμη εταιρεία, το κάνει προσδοκώντας να πάρει πράγματα πίσω. Πώς να πάρει πράγματα πίσω όταν το γήπεδο θα είναι κλειστό και δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει? Όταν σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Δεν υπάρχει τηλεοπτικό συμβόλαιο σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει η κουβέντα για να γίνει κεντρική διαχείριση μέσω της ΕΡΤ. Με άλλο συμβόλαιο φυσικά ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, τα είπε και ο Άρης Καρακούς σήμερα, που είναι να σπάσουν το συμβόλαιο με την Κοσμοτέ που έχουν και τελευταία χρονιά, και όλοι οι άλλοι μετά να μοιραστούν τα άλλα. Οκ. Okay. Εγώ δεν θα πω ότι είναι αμάν ντε η κεντρική διαχείριση, αλλά είναι μια αρχή από αυτό το Καραγκιόζ Λίγκ που γίνονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να είναι όλα στην ΕΡΤ και οκ. Okay, εγώ να καταλάβω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή προφανώς και ο Παναθηναϊκός θα πάρει πολύ περισσότερα. Ή η ΑΕΚ θα πάρει πολύ περισσότερα. Ο τρίτος μετά είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ο Προμηθέας, ο Περιστέρι, ο Ηρακλής. Για να πάρουν τα πιο πολλά που είναι να μοιραστούν τέλος πάντων. Αναλογικά πάντα. Αλλά σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει ούτε αυτό. Οπότε λοιπόν η προσπάθεια που έχουν μπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι εξορισμού πάρα πάρα πολύ δύσκολη και εξορισμού αναγκαστικά πρέπει να βάζουν αυτοί διαρκώς το χέρι στη τσέπη. Γιατί έχουν αναλάβει και ένα μαγαζί το οποίο έχει και διάφορες παλιές υποχρεώσεις που έχουν μείνει όλα τα προηγούμενα χρόνια έτσι και πρέπει να διακανονίζονται και όταν λέμε διακανονίζονται νομίζω να πληρώνονται. Και όπως είπε και ο Θανάσης Χατζόπουλος σήμερα, okay, τις πρώτες δόσεις πληρώσαμε. Θα πρέπει να πάμε στις επόμενες. Οι επόμενες θα είναι μέσα στη σεζόν. Μέσα στη σεζόν έχει μια ομάδα που θα πληρώσει. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι η τσέπη
που οκ, okay, έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα, για αυτό να πληρώνει. Το ποσό το οποίο αναφέρθηκε στη σημερινή συνέντευξη τύπου από τον Θανάση Χατζόπουλο ως ποσό για να βγει η χρονιά φέτος στην ομάδα, η φετινή ομάδα, έτσι, με όλα τα συμπαραμαρτούντα, είναι 1,2. Από τα 1,2 πρέπει να υπάρχουν έσοδα. Το ιδανικό θα ήταν τα 1,2 να υπάρχουν τέτοια έσοδα που να καλύπτονται. Δεν υπάρχει ούτε 2 σήμερα που μιλάμε. Από τα 1,2. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχει πολύ ενδιαφέρον το σκεπτικό του για μια αύξηση με το κεφαλαίο, με άνοιγμα στον κόσμο, με πολύ έτσι χαμηλό αντίκτυπο. Νομίζω στο πλαίσιο που είχε κάνει, αν θυμάστε τότε και η διοίκηση Ζαγοράκη, μια τέτοια αύξηση με το κεφαλαίο, το είχε μαζευτεί ένα πολύ σημαντικό ποσό. Αν θυμάμαι, 1,2 ήταν, μπορεί και λίγο παραπάνω. Και με μεγάλη καμπάνια στο εξωτερικό και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Αλλά είναι μια ευκαιρία, νομίζω, εφόσον ανοίξει, και μιλάμε ότι αυτό θα γίνει αύριο. Έχει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει, που πρέπει να τρέξει, διάφορες γραφειοκρατικές συνθήκες. Νομίζω ότι το όλο θέμα κάπου προς τα Χριστούγεννα θα το δούμε, εφόσον όλα πάνε καλά. Κάπως θα εκεί το προσδιορίζουν χρονικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, όταν θα έρθει η ώρα για να ανοίξει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν η παοξίδικη κοινωνία έχει οριμάσει τόσο πολύ για να το στηρίξει και αν έχει και την δυνατότητα να το κάνει, έτσι. Γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι θα μπορεί κάποιος να πάρει, ξέρω εγώ, μετοχές με 4-5 ευρώ. Okay. Κάποιος δεν έχει ούτε αυτά, το καταλαβαίνω. Και δεν το λέω για αρνητικό, αλλά οι περισσότεροι, τέλος πάντων, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Όπως κάνανε τότε με το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν και τώρα. Απλά όσο ΠΑΟΚ έχει έναν άνθρωπο ο οποίος μπήκε και στηρίζει οικονομικά, προσπαθεί σε αυτό το περιβάλλον, το πολύ δύσκολο για όλους, να βρει πηγές εσόδων, κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν αυτή που ξεκινάει θα αποτανθεί και τυπικά στον κόσμο του. Και εκεί νομίζω θα φανεί το αν και κατά πόσο όλοι θέλουν να στηρίξουν, έχουν τη διάθεση να το κάνουν και τι μπορεί να μαζευτεί από αυτήν τη διαδικασία. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν είμαι αισιόδοξος. Μία διαφορετική αλλά σχεδόν ανάλογη κίνηση ήταν και το Keep Pauk Alive. Θα μου πείτε τότε, άλλες συνθήκες, άλλη διοίκηση, άλλοι άνθρωποι, άλλες σχέσεις ανάμεσα σε κόσμο και ομάδα, και το καταλαβαίνω. Αλλά ήταν κάτι ανάλογο. Και το αποτέλεσμά του δεν ήταν και το καλύτερο. Ίσως το αποτέλεσμά του ήταν απογοητευτικό. Τώρα προφανώς τα δεδομένα είναι άλλα. Προφανώς και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, προφανώς και υπάρχουν άλλοι τρόποι και διάβλη επικοινωνίας της ομάδας με τον κόσμο. Αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι όμως ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει αναλάβει μια διοίκηση η οποία, ναι μεν, έχει μια χι οικονομική επιφάνεια για να καλύπτει πράγματα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Δεν μπορεί. Και επειδή σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν τα παραδοσιακά κανάλια εσόδων, δηλαδή κόσμος τηλεοπτικό. Δεν ξέρω να πάω φέτος θα πουλούσε 5.000 διαρκείες, το θεωρώ σχεδόν απίθανο. Αλλά σε πρώτη φάση θα πουλούσε ένα τέτοιο νούμερο το οποίο θα τον βοηθούσε, θα του δίνει ρευστότητα σε κάποια πράγματα. Να καλύψει. Θα μπορούσε να έχει κάποια μάστα τα οποία θα έχει περισσότερο κόσμο. Και εκεί θα μπορούσε να προκύψει κάποια έσοδα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτηματικό. Αλλά τα έξοδα τρέχουν, η ομάδα υπάρχει, και εκτός από το γεγονός ότι υπάρχει η ομάδα αυτή που πρέπει να λειτουργεί κανονικά, που είναι μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ και είναι πολύ σημαντικό να φτιάξει ξανά την καθημερινότητά του και να έχει μια ομάδα η οποία δεν θα έχει καθίστε και λίγο φεύγω γιατί δεν πληρώνομαι, είμαστε ένα μήνα πίσω, είμαστε 2 μήνες πίσω, είμαστε 3 μήνες πίσω και όλα αυτά. Εντάξει, αλλά για να γίνουν όλα αυτά, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι αυτός ο οποίος πληρώνει μόνιμα και όλοι να θεωρούμε ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Ωραία. Είπε και άλλα ενδιαφέροντα ο Χατζόπουλος. Αναφέρθηκε έτσι και στο κομμάτι των διακανονισμών που είπαμε.
εξήγησε και το λόγο που ενεπλάκει τώρα πιο ενεργά με την, και με την διοίκηση. Επίσης αναφέρθηκε πολλές φορές, ή μάλλον αρκετές φορές έτσι, σε διάφορα πράγματα τα οποία όλοι έχουμε δει και δεν μας αρέσουν, όσοι έχουμε τέλος πάντων μια σκέψη normal, και αναφέρομαι σε διάφορες έτσι, όχι status στο Facebook, όχι συζητήσεις από κάτω, όχι εμένα μου είπε εκείνο, όχι μου πάνε το άλλο, όχι εγώ έκανα μια συνάντηση, όχι εμένα μου είπε ο άλλος εκείνο και έγινε αυτό και γι' αυτό έφυγε αυτός και γι' αυτό ήρθε ο άλλος και όλα αυτά. Αυτά έκανα ο Πάκος Αγώνα και θα πέφτει άλλα δύο. Μαζί μου πολλά άλλα λάθη τα οποία έχουν γίνει, δεν θα το έκανα αυτά άλφα δύο, αλλά και αυτά. Βέβαια από εδώ και πέρα να βρεθεί τρόπος να λειτουργήσουν όλοι με γνώμονα το πώς η ομάδα θα λειτουργήσει. Πώς η ομάδα θα βγει από το τέλμα, πώς η ομάδα θα προσπαθήσει να πάει έτσι λίγο πιο μπροστά και να αφήσει πίσω όλα αυτά τα δύσκολα που έχει περάσει. Όλα αυτά τα οποία την έχουν στείλει εδώ που την έχουν στείλει. Και κυρίως πώς θα καταφέρει να σβήνει χρέος. Αν μπορεί και να το τελειώσει σε κάποια φάση μετά από 1, 2, 3 χρόνια να το κάνει. Να σβήνει όμως, να μειώνει και να προχωράει μπροστά. Είναι δύσκολο. Και χρειάζεται την στήριξη όλων, ακόμα και σε αυτά τα δεδομένα που βρισκόμαστε τώρα χρονικά, όπως μπορεί ο καθένας από τη δική του πλευρά. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν έχει λύσει ο ΠΑΟΚ τα προβλήματά του επειδή ο Χατζόπουλος έχει, ξέρω εγώ, μια τσέπη για να βοηθάει και να στηρίζει. Θα ήταν ιδανικό να το έχει κάνει. Και όπως εξήγησε και ο ίδιος, ούτε θέλει να αναλάβει διοκτήτου σε τίποτα. Θέλει να βοηθήσει όλη την κατάσταση, βάζοντας και χρήματα, ούτως ώστε να βγει ο ΠΑΟΚ από αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και να δούμε εδώ και πέρα ό,τι άλλο να γίνει και με κάποια επαφή με την οικογένεια Σαββίδη, που έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Το τόνισε και ο Χατζόπουλος, νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εκείνη η ατάκα του που είπε ότι τον έχουμε τρελάνει και ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει όσο κανένας άλλος την ΚΑΕ, και είπε ότι είναι ένας τρόπος αυτός της ανοιχτής αύξησης με το κεφαλαίου προς τον κόσμο, να δείξουν όλη και ευγνωμοσύνη και προς την πλευρά Σαββίδη και να τις πούνε ευχαριστώ για το ότι έχει βοηθήσει όλο αυτό το διάστημα. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια ΠΑΟΚ είχε ένα χέρι το οποίο ζητούσε, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να περιμένει. Έτσι. Μόνο από εκεί είχε να περιμένει κάτι. Γενικά θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ ναι μεν λειτουργεί, ναι μεν έκανε μια ομάδα που θα τη δούμε, θα ξεκινήσουμε να τη βλέπουμε και από το Σάββατο που θα έχει το πρώτο φιλικό με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο έχει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσει και δεν λύνονται μια στιγμή στην άλλη και δεν λύνονται χωρίς λεφτά, χωρίς έσοδα. Δεν λύνονται. Λοιπόν, μαζί μας ήταν το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια στην πληροφορική, για τις μέρες που περνάμε κάτι πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι Data Labs σας δίνει δυνατότητα παρακολούθηση των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων πιστοποίησης από το σπίτι σας, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση. Εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. 2310 22 29 62 το τηλέφωνο επικοινωνίας, datalabs.edu.gr η ιστοσελίδα και τα γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμήνης 14α. Μαζί μας και το στοίχημα.gr, live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε φυσικά είναι μαζί σας και το καζίνο σας. Με το Σερή Application, το οποίο έχει επιστρέψει, κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο Σερή και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο Σερή που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application του Σερή είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και βέβαια, ολοκληρωμένο προϊόν από το στοίχημα.gr, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις από το στοίχημα.gr. Μαζί μας φυσικά και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται σε εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, ενισχυτική διδασκαλία, εικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19
στην Ευκαρπία 6972-230-121 και μέσω mail την tapefarpias.gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Εσείς φυσικά μένεις συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα εδώ και με γραμμές ανοιχτές μέχρι και τις 12. Κάτι έχω. Πού? Κάτι μου φέρανε. Να ξέρεις. Ναι. Αλλά... Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Τάσο μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γιορτάζει ρε. Γενέθλια. 1939. 32. Σε πω εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά παιδιά. Ολιγόμηνες. Διακοπές έκανα. Να σε πω εγώ. 39. Λοιπόν, εδώ ακολουθούν τα παιδιά. Εμείς ραντεβού αύριο, κανονικά στις 7.30, Θεού θέλω και ώρα επιτρέποντος. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια ό,τι κάνετε.